πάρα πολλά. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, κατηγορία Master, Osama Bean Buckets με τους SKG Bucks. Με τα πορτοκαλί, οι SKG Bucks, με τα γαλάζια, οι... Osama Bean Buckets, σαφώς μια πιο νεανική ομάδα. Σε μια πιο έμπειρη, για την κατηγορία Master. Στο Duerdon. Οι διαιτητές περιμένουν να δουν αν θα είναι ok για να ξεκινήσει το match. Σε ένα ακόμα ωραίο παιχνίδι. Πρώτη επίθεση για τους Bucks, οι οποίοι παίζουν με τους Τάσο Παπαδόπουλο νούμερο 5, με τον Γιώργο Βούχο με το νούμερο 12. Οι περισσότεροι τελικά με τον Νίκο Τασούλα νούμερο 13, ο Φλάρ ο Παπαδόπουλος με το νούμερο 15, ενώ η μπάλα είναι για τους Οσάμα. Νίκος Παπαδόπουλος με το νούμερο 17, ο Μπάρας ο Φλέδος με το νούμερο 20, ο Αυτινιάδης Κυριάκος με το νούμερο 22, ο Τσάνος Παναγιώτης με το νούμερο 10 και με το νούμερο 17, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ενώ για τους λιγότερους τους Οσάμα Μπιν Μπάκετς, αλλά το ίδιο επικίνδυνος, μπορεί να είναι 0-0. Ο Σταύρος Σταυρίδης, ο Σιδηράς Κωνσταντίνος, ο Στρίτης Λιανίδης, ο Βασίλης Φινάνοδης, ο Γιώργος Λούτας, ο Χρυσόπουλος Γιώργος και το νούμερο 9. Πρώτο καλάθι για τους Οσάμα. Τον Στέλιο Φινάνοδη, ο οποίος θα πάρει αρκετές προσπάθειες. Τα πορτοκαλί υπενθυμίζουν στις Κουτζού Μπακς και με τα γαλάζια η Οσάμα. Δεν νομίζω υπάρχει φάουλ, γκολ φάουλ από τον παίκτη του νούμερο 17, τον Παπαδόπουλο Νίκο. Κάνει το σκορ 2-2. Ένα λεπτό, θα φάσει γκολ φάουλ. Ωραία κίνηση και καλά την από τον αφήστητο νούμερο 1, τον Γιούτα Γιώργο, ο οποίος ελήφθη ωραία. Είναι αρκετά γρήγορο παιχνίδι. Εδώ θα ακολουθήσει τη φάση το νούμερο 13, ο Νίκος Αυτούλας, τα σκοράρει. Μας μίλησαν νωρίτερα, μίλησε από τους Οσάμα ο Σιδηράς Κωνσταντίνος, ο οποίος μας είπε ότι η ομάδα του παίζει γρήγορα και με ταχύτητα και λογικό νεανική ομάδα με αρκετά καλή φυσική κατάσταση. Το σκορ είναι 4-4, 7,5 λεπτά. Θα πάρει τα βήματα το νούμερο 12, ο Χρυσόπουλος Γιώργος, αλλά πριν άστοχος. Και οι Bucks όμως δεν παίζουν αργά. Παλεύουν να είναι πιο γρήγοροι στις επιθέσεις. Εδώ όμως πάνε σε μεγάλη επίθεση. Πρέπει να βιαστούν, τελειώνει ο χρόνος. Να μείνει μπάλα στα χέρια τους. Δεν είδαν το χρονόμετρο. Και θα δώσουν νέα επίθεση στους Οσάμα Μπιν Μπάκετς. Ξανά το νούμερο 5, ωραίο τελείωμα. Γιαννίλ Τέλης, ο οποίος πατάει γερά και ανοίγει την άμυνα των Bucks. 6-4, η Οσάμα είναι και η Γιβεδούκη. Μάτς για την κατηγορία Master. Ο Παπαδόπουλος θα διστάσει, θα ευτοχίσει όμως μια
στο ελεύθερο, στο πεδίο. Ακόμα 6 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Στην δύο πόντων, για το Σάμα, με τον Λιανίδη Βασίλη. Ο οποίος θα σκοράρει για την ομάδα του. Το φάουλ, το νούμερο 17. Γιώργος Χριστογλου, θέλοντας να ανακόψει την επίθεση. Αναφορά για τους Οσάμα, Big Baguette, οι οποίοι προηγούνται με 3. Παίζουν αρκετά γρήγορο μπάσκετ. Εδώ μια πτώση του αμυντικά του νούμερο 13. Του τριών πόντων, άστοχο, ψηλά ο Γιώργος Μπουφός. Ο λεγόμενος Μπουφών, όπως είναι η αναγραφή στην φανέλα του. Νέο φάουλ. Νέο φάουλ για τους Σάμα 3. Ως τώρα. Αλλαγή για τους Σάμα, θα μπει ο Σιτηράς Κωνσταντίνος. Θέλουν να εστοχίσουν με το νούμερο 13, τον Νίκο Τασκιούλα. Οι μπάξια τα καταφέρουν να μειώνοντας το πόντο 9-8. Γκολ φάουλ εδώ για τους Οσάμα. Να παίρνουν τη διαφορά στους 3 πόντους. Ο Γιώργος Μπουφός, ο οποίος είναι από τους καλύτερους φίλους του συγκεκριμένου. Να κάνουν λάθος όμως οι μπακς. Θα φύγουν σε εμφυδιασμό ή σε, θα προσπαθήσουν. Το Φιλιανίδη. Υπάρχει φάουλ και υπάρχει και καλάθι, το οποίο μετράει. Έπαιξε εδώ με την πορεία της μπάλας ο Στέλης Φιλιανίδης και δικαιώνεται. Πολύ ταχυδυναμικό γκάρ. Δώσει αρκετές λύσεις στην ομάδα του. Κάνει το σκορ 13-8. Έχουμε time out, αν δεν κάνω λάθος. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, λίγο στο time out. Οσάμα Μπίμνα Μπάκετς προηγούνται με 6. Το Χρήστογλου οι Μπάκ θέλουν να ευτοχίσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Θέλουν πολύ γρήγορα στον εμφυδιασμό για την Οσάμα. Εδώ υπάρχει μια πτώση από τον Γιούτα. Θα τη διατηρήσουν την μπάλα. Λίγο ποδόσφαιρο εδώ πέρα, δεν θα δώσει κάτι διαιτητές. Μπάλα για τους Μπάκ. Ο Γιώργος Πουφών θα διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Ο Παπαδόπουλος Νίκος. Να γυρίσει και ο Χρήστογλου. Καλάθι για τους Bucks, οι οποίοι μειώνουν στις 4. Και αν είδες τελειώσει, θα έχει κάποιο διάδρομο. Συγκυράσου 3 πόντων, άστοχος. Κατέβει την μπάλα, το νούμερο 23, ο Αχιλλέας Μπάρας.
Θα κοπεί στη συνέχεια. Νούμερο 15 ο Φιλάρης Παπαδόπουλος. Αλλά η μπάλα είναι για τους Bucks. 3-36. Θα περάσει τον αμυντικό χώρο. Νέος παίκτης για τους Σωσάμα. Δεν θα μπορέσουν να ευτοχίσουν. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ, λένε εδώ οι διαιτητές. Δύο βολές. Πάρα είναι ξανά για τους Bucks, οι οποίοι θα έκαναν ένα αντιδιασμό, αλλά θα έχουν αντιδιασμό εδώ σαν τρέιλερ ο Μπούφος, ο Γιώργος, ο οποίος θα είναι από τους πιο πιστεύω. Εδώ θα μειώσει 15-12, νωρίτερα έβαλε μια βολή στον Μαρό τον Οσάμα. Θα χάσει εδώ πέρα την μπάλα το νούμερο 20, ο Βάρας Αγγλέας. 3 λεπτά σχεδόν για την πρώτη περίοδο, πολύ γρήγορος ρυθμός. Θα προστατεύσει την μπάλα ο Φιλάρετος, ο Παθόπουλος. Δεν νομίζω ότι είχαν βήματα βέβαια και κάτι. Γιώργος Μπούφος διατηρεί το σταθερό του. Δύσκολη προσπάθεια και φάουλ. Αρκετά δυνατές οι δύο ομάδες. Παλεύουν για το καλύτερο. Γιώργος Μπούφος, εύστοχος και δύο. Στον πρώτο δύο ομάδες, οι οποίες έχουν πει δύο από τέσσερα φάουλ. Στο τριών πόντο για τους Οσάμα, άστοχο. Χριστόγλου. Για τους Bucks. Δύο λεπτά ακριβώς για την τρίτη, για την πρώτη περίοδο. Γιαννής Στέλιος ψάχνει ωραία το συμπαίκτη στη γωνία, ο οποίος θα αρχίσει. Πολύ ψηλώνει το νούμερο 12 και ο Γιώργος Χεσόπουλος. Νομίζω θα πετύχει καλά, θα πάρει και το φάουλ. Στη βολή. Παρ' όλα αυτά το σκορ ήταν 17-14 και ξεχασμένο το νούμερο 13. Πολύ ωραία θα βάλει το σώμα του, θα επιμείνει και θα σκοράρει. Ο Νίκος Φασιούλας έπεσε εδώ πέρα ωραία.
ξεχάθηκε από την άμυνα των Οσάμα και τώρα ρε με δεύτερη προσπάθεια. Πολλές φορές κάποιοι παίκτες μένουν στην επίθεση, οπότε δημιουργείται κενό, θέλει και αμύρις, ωραία κίνηση. Θα χάσει την μπάλα. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορούσα να σκοράρει. Όπως υπάρχει και η κούραση. Ναι, και τρίποντο εδώ από τον Νίκο Τασκιούλα, ο οποίος φέρνει το αίμα του πίσω για την παράβαση του θετικού φάουλ και με 5 συνεχόμενους πόντους δίνει προβάδισμα στην ομάδα του 17-19. Σιδηράς τρίποντο, καλό αλλά ήταν άστοχο. Μπάλα για τον Χρήστογλου, ο οποίος προστατεύει ωραία την μπάλα. Ξανά ο Τασκιούλας, θα συμφορά το χώρο, να μας δείξει ξανά. Είναι και πάλι φάουλ. Το πέμπτο, οπότε είναι πολλές για τον παίκτη του νούμερο 12. Καμία αμφισβήτηση του φάουλ. Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές σε μια φάση. Αυτά που βλέπουν οι διαιτητές σφυρίζουν και μιλάμε για έμπειρους διαιτητές. Αν μην τι άλλο, το επίπεδο της διαιτησίας είναι πολύ καλό. Γενικά το επίπεδο της διοργάνωσης σε όλα τα πρωταθλήματα για τον μπασκετάκι είναι επαγγελματικό, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα καθένας είναι μέρος ενός πρωταθλήματος και μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Καλά. Η δουλειά που γίνεται από τους ανθρώπους το μπασκετάκι είναι πολύ καλή. Και τα όποια λάθη και σωστά. Με social media, με YouTube, με πανέλες, με γήπεδα, με ωραίες εκδηλώσεις κτλ. Κτλ. Εδώ δύσκολη προσπάθεια από τον Φιλάτρο Παπαδόπουλο, ο οποίος σκοράρει. 32, 18-21, 4-5 τα φάουλ. Θα μείνει χρόνος και για τους Bucks, οι οποίοι εδώ κλείνουν στο διάδρομο. Θέλεις να ανοίξει εδώ αυτή την μπάλα στο καλάθι. Θα θέλει λίγο προσοχή. Μεγάλο καλάθι. Στο transition για τους Bucks. Υπήρχε μια δόση, κινδύνου εδώ. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει. 18-23. Στην 5 οι Bucks, οι οποίοι έκαναν το comeback από το score που χάνανε. Και τώρα μπορεί να προηγηθούν και με 6. Σίγουρα ο Τασκιούλας είναι ο κύριος πρωταγωνιστής. Τελευταίες επιθέσεις, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και έχει νομίζω 8 πόντους τουλάχιστον. Το παραλίγο να κλέψει. 3 δεύτερα. Να βάλει ένα buzzer beater. Η ομάδα των Οσάμα, αλλά τελειώνει η πρώτη περίοδος 18-24 και λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες για την δεύτερη περίοδο. Για τους Οσάμα, οι οποίοι είναι μια νεανική ομάδα με πολύ πάθος, κάνουν 18-24, αλλά έχουν σίγουρα περισσότερα αποθέματα σωματικά και ξέρουν αρκετό μπάσκετ. Όμως και η Bucks είναι έμπειρη ομάδα και με καλό και σωστό πλάνο κατάφεραν να προηγηθούν με 6. Τασκιούλας, ο οποίος εδώ θα πέσει, υπάρχει φάουλ. Δεν είναι διαιτητές. Κατηγορία Master,
Είναι δύο βολές, λένε η ρεφ, το αγώνα. Αρχίζει και ξεφεύγει η διαφορά για τους μπακς, οι οποίοι βάζουν τους δικούς τους κανόνες. 9,5 λεπτά για το ημίχρονο. Στους τριών πόντων για τους Οσάμα, που είναι άσοχοι. Οι μπακς έχουν πολύ τον εφηδιασμό και θα στοχίσουν με τον Παπαδόπουλο. Λιανίδη θέλει να τρέξει, ο Σέβης Λιανίδης. Κάνει κάποιο διάδρομο, νομίζω ότι υπάρχει φάουλ ξεκάθαρα. Με τον κίνδυνο τραυματισμό. Ελέγχει και ωραία, υπάρχουν πολλές. Ευτυχώς παραλίγο άστοχος. Στο γεννό θα τύρει μπαλά. Και στη δεύτερη οι ομάδες οι οποίες τα πορτοκαλί και τα γαλάζια εδώ πολύ ωραία απόψινο θα πάνε το παρόν ξανά ο Παπαδόπουλος κάνει ένα ανάποδο lay up στη συνέχεια κάνουν δικό του rebound. Ο Σάμα Μπιν Μπάκετ, 9-14 για τους πιο έμπειρους από τους Bugs, αλλά πιο νεανικούς και πιο γεμάτους ενέργεια. Σάμα Μπιν Μπάκετ εδώ, επέμεινε ο φιλάρετος Παπαδόπουλος και ασκοράρει το αριστερό χέρι. Βρίσκει τρόπο να ασκοράρει. Παραμένει στο συν 10. Έχουν κολλήσει φυσικά με ανοιχτή ο Σάμα που εδώ θα κάνουν και airball. Ξεκίνησαν δυνατά αλλά στη συνέχεια απόλυσαν τη δυναμική τους. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι και τώρα έχει 10. Εύκολα καλύπτεται, το οποίο γίνεται στις 12. Μέντως το σκορ είναι η αγωνιστική εικόνα των Σάμα που είναι εντελώς άστοχοι. Θα βγουν κάποια καλάθια. Δεν υπάρχει φάουλ. Δημιουργεί αρκετά ρίγματα ο Στέλιος Λιανίδης. Έχουμε αλλαγές για τους Σάμα, οι οποίοι έχουν μικρό rotation, οπότε πρέπει να πάρουν ανάσες. Όχι ότι και οι Σουκουτσουπάκς έχουν μεγαλύτερο. Τα παίκτες έχουν και δύο ομάδες. Άστοχος ο παίκτης των Σάμα με το νούμερο 11, ο Καφρέδιος Γιώργος. Το συν 12 η Σουκουτσουπάκς. Φάουλ εν διαιτητές. Είναι 3 τα φάουλ. Για τους δύο συλλογούς, παραμένει το 18-30, 7 λεπτά για το ημίχρονο. Μπακς οι οποίοι δεν βιάζονται,
Δίνω πόντο με τον Παπαδόπουλο, άστοχο. Καθαρίζει το ριμπάο το Γιώργο. Όπως με ένα ωραίο. Κούπα κάνει το 18-32. Μάλιστα, αφημίωσαν οι Οσάμα. Ασταμάτητος εδώ, αλλά δύο άτομα βρίσκουν το νούμερο 12. Ο Ρωσκεσόπουλος πιέζουν οι Οσάμα. Παραμένει διαφορά στο συν 12 για τους Τσουκουτσουμπάκ που χάνανε, αλλά στην ίδια αντέδρασαν. Γιώργος Μπούκος πάει μέχρι μέσα. Έχει τελειώσει εκεί το σημερινό γυρεύμα του αγώνα. 5-43 για τη λήξη. Πρώτη μικρόνου. Με πολύ physical game, πιο έμπειρη η Tsukutsu Bucks, SKG Bucks, πιο νεανική και πιο ταχυδυναμική η Οσάμα, οι οποίοι κάνουν αρκετά λάθη όμως στο δεύτερη περίοδο. Τώρα πρέπει να προσέξουν, κάνουν λάθος, είναι ο χρόνος. Το νούμερο 11 θα κοπεί από τον Μπούκο, τον Γιώργο. Ήταν ο Παπαδίδης. Φύγει στον γυλιασμό του Αστούλας και δεν σκοράρει, δείχνει για το συμπέκτη του Χριστόβλου. Είναι ωραία πάσα, baseball πάσα. Κακό σουτ το τρίποντο. Φεύγουν να κατάσταση του γυλιασμού πλέον και οι μπακ. Το Αστούλα ο οποίος... Παίζουν πιο εγκεφαλικά, πιο προσεκτικά οι μπακς. Προσπάθει άτομα. Κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Πάνω κάτω η μπάλα, 4-5 για το ημίχρονο, 20-34. Πρέπει να βρουν τρόπο να σκοράρουν οι Οσάμα για να κατεβάσουν διαφορά. Τρίων πόντων. Αστοχό, τα σώσεις πιανίνης προσωρινά. Αυτό παίξει τελικά η μπακ. Τέσσερα και τέσσερα λεπτά. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Δύο μονομάχος. Κατεβάζει ο Παπαδίδης. Τα γαλάζια η νεανική αρκετά Σάμα. Εδώ όμως θα ανανεώσουμε. Επίθεση. Ο χρόνος. Θα βγει πολύ ψηλά ο Σιδηράς που θα δίνει να πάρει την μπάλα. Οπότε δεν μετράει το καλάθι για τους Οσάμα. Οσάμα οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, τώρα έχουν σκοράρει 20 πόντους. Είναι 14 μπαρ.
Το σκύλο στον Γιώργο Μπούφο πίσω στους ωραία. Κάνει λάθος. Βλέψε τον Σάμα. Θα βάλει ένα καλάθι, αλλά νομίζω έχουν προκυφθεί βήματα. Τόσο να δώσαν κάτι διαιτητές. 22-34. Μπακ θέλει να παγιώσει ένα προβάδισμα για το ημίχρονο. Μπούφος θέλει να περάσει κάτω από την baseline. Κάνει λάθος ο Μος. Σημαίνει ο Σάμα που να κατεβάσει ακόμα περισσότερο διαφορά. Μπάλα είναι για τους... ο Σάμα και πάλι λένε διαιτητές. Για μια ωραία προσπίση. Θα δώσει τον παίκτη για τον τρίποντο, ο οποίος θα είναι άστοχος. Ανανεώσουμε όμως ο Σάμα με τον Σταυρίδη. Βάζουμε την πλευρά στην κάμερα. Πολύ γρήγορο ο Μαξ. Ωραία αλλαγή κατέβησε εδώ πέρα και καλάθι. Ψυχολογία για τον Γιούτα. Στην 10 πάντα οι Bucks. Το βλέπω πολύ έξω. Μπορούσα να πετάξει την μπάλα, αλλά ήταν... Μπάλα για τους Σάμα, τελειώνει ο χρόνος. Στον τριών πόντων, κακό. Υπάρχει κούραση. Το μικρότερο θέση των δύο ομάδων. 1-22. Ο Σάμας σε μικρονό, Χριστοβλου, μέσα στο Βαδόπουλο, ωραία κίνηση, άσχος, είναι Φιανίδης και έχει τρέξει σαν να πέρα στον διασμό, υπάρχει πάω ξεκάθαρο. Είναι το τρίτο ή το τέταρτο, δύο βολές με διαιτητές, είναι πάνω στο σουτ. Ο Λιανίδης, ο κινητήριος μοχλός. Τον Οσάμα μειώνει στους 9. Έντομ γήπεδο. Θα αρχίσει η δεύτερη κατηγορία Μάστερ. Καλή παιδί, ο Οσάμα, άνε 9. Από τους μπακς, οι οποίοι έχουν συγγύσει ευθυντικά τελευταίο λεπτό του μηχρόνου. Ο Μπούς θα πάρει το rebound. Το Μπούς θέλει να τρέξει πάνω κάτω η μπάλα. Πολύ δυνατή η πάσα και είναι για το Σάμα. Θα πάρει τα βήματα. Πάρει φάουλ. Αν και αδιαλυτικό μπορεί να πει αυτό. Το δίνουν απλό οι διαιτητές. Δύο βολές. Πάμε.
25-35. Θέλουν μια γρήγορη επίθεση ο Σαμά με το στέλνιο Τριανίδη. Ρίξε πέρα από πολύ γρήγορο παίκτη. Πετάει την μπάλα. Λίγο έλειξε να βάλει ένα μπάζερ. Βίτε να βάζει με την τύχη του. Λήξη. Δεύτερη περίοδο και ημιχρόνου. Σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, περιμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Bucks προηγούνται με 10, αλλά ο Σάμα έβγαλαν αντίδραση, οπότε θα δούμε ένα αρκετά δυνατό δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, οι Bucks διατηρούν ένα προβάδισμα 10 πόντων. Πολύ δρόμος ακόμα για το παιχνίδι σε ένα αρκετά δυνατό και απαιτητικό μάτς για την κατηγορία Master. Δύο ομάδες παίρνουν τις τελευταίες τους ανάσες. Μικρό rotation, παρόλα αυτά κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Για τους Σούκου του Μπάξ, για όσους άσχετοι ήταν προηγούμενη μετάδοση και ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Στο 25-35 υπενθυμίζω. Τυπικά εκεί παιδούκι η Οσάμα. Εδώ θα κάνει ένα drive ο... με το νούμερο 20. Ναι, ο Παρατσιλέας όμως δεν ήταν καλό. Στην επίθεση η Μπακ νωρίτερα, τώρα η Οσάμα θέλουν να μειώσουν και από εκεί πέρα διεκδικήσουν την νίκη. Θα στοχίσει ο παίκτης το νούμερο 12, ο Χρυσόπουλος Γιώργος. Γρήγορα ο Μπούπος στον εφηδιασμό και... Στα 25. Άρα εδώ θα πάρω και το rebound ύστερα από καλή αμυνά. Ανάθρωπο ενθουσιασμό υπάρχει με τον Γιώργο Πούπο, ο οποίος είναι αθαμάτητος. Βάζει την υποψηφιότητα για MVP αν κερδίσει η ομάδα του. Παίξει με μεγάλη προσφορά, κύριε Σαρμπάου. Πάνω κάτω η μπάλα, οι δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν καλύτερο που μπορούν. Και ο Σάββατο θα πρέπει να σκοράρουνε. Το νούμερο 9, ο Αχιλλέας Μπάρμπας δεν μπόρεσε να το κάνει εδώ. Παρ' όλα αυτά, ζητάει συγγνώμη. Πολύ δυνατή αναμέτρηση σε άμυνα και επίθεση. Το ΣΥΝ 12 δίνει προβάδισμα με τα ισχύοντα δεδομένα στους SKG Bucks. Εδώ μάλιστα θέλουν να πηγήσουν με τρίποντα. Πολύ ωραία, θα βάλει το σώμα του Χρήστογλου με το νούμερο 77, αλλά θα στοιχίσει. Στον ιδιασμό η Οσάμα, η οποία θα κοπούν έψηλα εδώ με τον Γιώργο Μπούπο. Thank you.
άμα είσαι από ώρα. Θέλω να πήγε τα κλέψουν το Λάς. Θα πάει το φάουλ, την έχει φτιάξει να ο Σταύλος Παυρίδης. Ωραία φάση, πάτησε γερά. Όπου έχει στον Οσάμα και θα έχει δύο λεπτές βολές. 10 πόντι διαφορά. Το 37 είναι για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης που στέλνει στη βολή και θα δοθεί τη sky μπάλα στους οποίοι διατηρούν ένα προβάδισμα ασφαλείας. Πάω το οποίο κερδίζει εδώ ο Τασιούλας, ο οποίος παίζει πολύ ξανά, παίζει πολύ στη γραμμή. Συνήθως να λέγεται και βάζει το σώμα του σωστά. Το Γιώργο Ρουφός θέλει να προστατεύσει την μπάλα. Σε man to man ο Σαμά. Εδώ θα πρέπει να βιαστούν. Τελειώνει ο χρόνος, 3 δεύτερα. Κακό σούτο τον Παπαδόπουλο. Τον παρακυλία, μη συγχωρείτε. Παπαδόπουλος ολικός, 15 φιλάρες ο Παπαδόπουλος. Μπακ θέλουν να φύγουν στον κρυασμό, δεν τα καταφέρνουν. Θα αστοχίσουν και θα πάρει τώρα την μπάλα. Ο Σιδεράς ενώ πήρε ανάση και ανοίγει και θα επανέλθει. Του τριών πόντων, εύστοχο. Για το νούμερο 1, ο Γιώργος Γιούτας πήρε την μπάλα εκεί που είναι και τώρα. Στην τριοπότη για το Χρήστο Γιουροπούς είναι αστοχός. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Προσπαθώ να πάρουν και ανάσες κάποιοι παίκτες. Ακόμα 5 λεπτά. Έχουν μειώσει ο Σάμα σε 31-37. Έχουν και την μπάλα. Είναι το δεκάλεπτο 1-1 τα φάουλ. Και ανοίγεις θα πάρει την μπάλα ως τέλειος. Υπάρχει και ο Βασίλης. Λιώνει ο χρόνος, 6 δεύτερα. Στην κάποια διάδρομο θέλησε να πασάρει τη γωνία, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Οι οποίοι χάσαν τη διαφορά των 14 πόντων έχουν δεχτεί ένα σερί από τους Εσάμα. Εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος τους σκοράρει. Και θα κάνει το σκορ 31-40. Και Εσάμα θέλουν να μειώσουν. Έχουν τον τρόπο. Εδώ θα πρέπει όμως να είναι πιο προσεκτικούς στις επιθέσεις. Είναι άστοχοι. Σε δημιουργούν τις δύο ομάδες έχουν αρκετά μικρό τέλος.
Πάλι χρόνος ακόμα, στα δεύτερα. Τέσσερα λεπτά για την τρίτη περίοδο. Χρήστο μου κλείνεται. Είναι ο χρόνος. Θα μείνει μπάλα στα χέρια των Bugs. Ακριβώς στη λέξη. Τώρα μετράει το καλάθι. Είναι κάτω λένε οι διαιτητές, οπότε είναι το δεύτερο για τους Bucks. Τι θα έχουν αλλαγές εδώ. Παναγιώτης Ξάνθης, ο οποίος δεν θα πάρει χρόνο τελικά, προστατεύεται γιατί έχει ένα τραυματισμό, μας μίλησε νωρίτερα. Υπάρχει τον Γιώργο Πούκο, ο οποίος θα διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Το νούμερο 20, Παδόπουλος και... Παίχνεις τον Σουκουτζουμπάξ, εδώ θα διατηρήσουν την κατοχή. Πάλλον του Bucks, τι είχα να δώσουμε. Περίπου για τη λήξη του Λίξη Καλίνης. Και τον πόντον από τον Γιώργο Πούφο, ο οποίος είναι άσοχος. Λιπάω και καλά για τον Παπαδόπουλο. Είναι ο χρόνος, πρέπει να δούμε το χρόνο η Οσάμα. Την πάρα με το καλάθι, ωραία κίνηση. Είναι άστοχη η Οσάμα, αν θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στο σκορ, 31-42. Μία σαν στις 6, αλλά από εκεί και πέρα η Bucks απάτσα. Και εδώ με τον Γιώργο Πούφο θα πάνε σε ένα κακό σουτ. Θέλει να μην θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, ωραία κίνηση, αλλά θα είναι άστοχος. Ένα και 48. Γιαννίδη, ωραία κίνηση. Το σώμα του Μπάκη και ο Μπί κουράστηκαν. Λογικό είναι. 1:30. Τρίποντο από τον Μπάκη, γιατί έχουν ξεφύγει πλέον με αρκετούς πόντους. Να μειώσουν ο Σάμα, γιατί έχω κουραστεί όμως. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπάκτον να πάνε σε ένα μεγάλο προβάδισμα για να είναι εξασφαλισμένοι στην τελευταία περίοδο. Ακόμα ένα
Τάκερ, να πάμε. Εδώ πέρα. Σερζόνι Μπαγκ. Οι μπακς έχουν αντιδράσει σωστά και θα να ανέβασαν τη διαφορά. Και σαν μόνο θα κλέψει προς τον Λινά, φυλάζει τον Αγόπουλο Λινά. Ωραία κίνηση και καλά για τον Σαμά, ακόμα 10 δεύτερα. Είναι ο χρόνος των τριών πόντων. Πολύ κακό. Λήξη τρίτης περιόδου. 33-46, μένουν 5 δέκατα βέβαια. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι ο Σάμα. Δεν θα κάνουν κάτι, πετάει ο Τιανίδης, αλλά τελείωσε ο χρόνος. 33-46, σε λίγο και πάλι μαζί. Τελευταία περίοδος, 33-46. Μπάλα για τους Οσάμα, οι οποίοι θα βρουν τρόπο να μειώσουν. Ωραία κίνηση, αλλά θα φωτίσει ο Σιδηράς. Ήταν ωραία κίνηση της Στέλης Τιανίδη. Φιλάρδος Παπαδόπουλος θέλει να κάνει μια κίνηση. Ωραία κίνηση για σκοράρι. Τίμια προσπάθεια. Αμεορθόδοξη αλλά τίμια. Σαράντα οκτώ. 15 οι SKG Bucks, οι οποίοι αν και είδαν τη διαφορά να μειώνεται, αντέδρασαν με την εμπειρία τους και επανέφεραν τη διαφορά σε αρκετά μεγάλα επίπεδα. 15 άλλωστε. Είναι ένα διάστημα ασφαλείας, 8.57. Εδώ με την βοήθεια της τύχης ο Χρήστος θα βάλει ένα buzzer beater, θα έλεγα. Και πλέον η διαφορά ξεφεύγει, πάει στις 18. Οι Οσάμα θα πρέπει να μειώσουν αν θέλουν να έχουν ευθύνες νίκης. Σειρά, θα βγήλεις και νωρίτερα για το σημερινό παιχνίδι. Μισή λεπτά ακόμα. Πάτε μπροστά οι SKG Bucks. Συντρώνω πόντο πάλι για τον Χρήστογλου. Πάλι είναι καυτός. Θα παίρνει αυτά τα σουτάκια. 33-54. Φερντομ. Εδώ οι Οσάμα θα μειώσουνε. Ακόμα 7.38 για τη λήξη. Μάστερ κατηγορία για τον μπασκετάκι. Εδώ θα πάρει στον αγγέλη, θα πάρει στον αδιαδρυτικό φάουλ. Αντιαθλητικό. Οπότε δύο βολές για τον Στυλιανίδη, 35-54, 7,5 λεπτά. Αλλαγές για τους Οσάμα, για να πάμε και κάποιες ανάσες. Πρώτη βολή. Μπάλα ξανά για τους Οσάμα, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν διαφορά. Βρίσκεται στο 18.
είναι αρκετά μεγάλη διαφορά σε ένα παιχνίδι το οποίο οι Bucks από την αρνητική του αγώνα όμως το προβάδουμε εδώ, θα χάσει μπάλα και όλα της ομάδας Οσάμα. Βλέπεις ο Γιώργος Μπούφος με τον Χρήστο Γλου θα κατεβάσει τη διαφορά. Η ομάδα Οσάμα αλλά είναι μεγάλη ακόμα. Να έχουν ευκαιρίες νίκες. Κασιούλας να περάσει το φιλάρε το Παπαδόπουλο που θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος. Τα λεπτά χρειάζεται μεγάλα σούτ ο Σάμα. Το Στέλιος Λιανίδη σε ένα φλότε θα πάρει το φάουλ. Το 54 έχει δρόμο ακόμα το μάτς αλλά η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Λάζ ο Παπαδόπουλος εδώ θα πάει μέχρι μέσα on the phone. Θα κλέψουν ο Σάμα και θα πρέπει σε ενθουσιασμό. Είναι μια νεανική ομάδα η οποία βγάζει πολλή ενέργεια και δεν θα παρατάει αυτό το μόνο σίγουρο. Οι οποίοι θέλουν να μειώσουν το 15 από το 21. Υπάρχει ο χρόνος. Ματιάξαμε. Υπάρχει time out αν δεν κάνω λάθος για τις δύο ομάδες σε λίγο και πάλι μαζί. Η μπάλα είναι για τους SKG Bucks. Οι οποίοι προηγούνται με 15. Κάτι την καλή της άμυνα. Έχουν παγιώσει ένα προβάσμα. Βέβαια φιλάρι του Παπαδόπουλος. Θα εργαστεί με τη Βασούλα αλλά θα είναι άσχετη η προσπάθεια. Έτσι αν είναι και ένα αρχικό πάρα του. Θα είναι μέχρι μέσα και θα είναι εύκοχος. Παρ' όλα αυτά, πάλι είναι πολύ μπροστά η SP Bucks. Να παίξει λίγο με το χρόνο, δεν υπάρχει σχετικό φάουλ. Θα βάλει παραπάνω από τις χρειαζόταν. Ο Φιλάρης Παπαδόπουλος στο κορμί του. Έχει χρόνο το παιχνίδι. Αν συνεχίσουμε την ίδια θέληση, Σάμα θα μειώσουμε. Το καλή μπακ με τα καλά. Σάμα εδώ όμως θα είναι άτομο. 4-55. Με ενέργεια η Σάμα στην άμυνα είναι πολύ νεανική ομάδα. Οπότε έχουν όλες τις δυνάμεις. Εδώ τρίποντο όμως για τους Bucks που τα φερά όσο υπάρχει στους άνθρωπους. Εδώ υπάρχει μια πτώση.
Πώς θα ολοκληρωθεί αυτό, αυτό αρκετά δυναμικό παιχνίδι με τους SK Bucks να είναι πιο δραστήριοι ουσιαστικά στο τέλος, να διατηρούν τη διαφορά, αλλά και ο Σάμα δεν είναι να τους υποτιμήσει. 4 και 15 τα σούλα, να κατεβάσει την μπάλα, κάνει και μερικές περίτεκτες ενέργειες. Ήταν κάποιος screen από τον Παπαδόπουλο, το λίγο κουράστηκε. Εντάξει, κάποια πάσα, έκανε λάθος. Σάμα φεύγουν στον ενθουσιασμό και ωραίο καλάθι. 44-57. Έχουμε παγίδες οι... Σάμα και θα κλέψουμε. Άδωμα. Έχει δρόμο το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ δύο. Καταφέρουν να καλέσουν αυτό το μείον 13, τώρα θα μιλάμε για ολική επαναφορά, έχουν δύο 35 φάουλ. Κάθαρα για τους Σάμα. Έπαιξαν καλή άμυνα εδώ πέρα. Τρία λεπτά για την λίξη περιόδου. Και Σάμα θέλουν να μιλήσουν. Βράδυ θα γίνουν βήματα. Οι Σάμα πάντως παλεύουνε. Κάνουν... άμυνα πιεστή για να πάρουν μπάλες, αλλά είναι διαφορά και τέτοια που δύσκολα θα καλυφθεί. Χρήστοβλου πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ εδώ. Είδε το διάδρομο ο Χρήστοβλου με την εμπειρία του. Είναι το φάουλ και θα έχει ευκαιρία για βολές. Είναι πάνω στο σούτ. Ούτως ή άλλως ο Σάμα της πέντε παραβάσεις, οπότε κάθε φάουλ είναι πολύ αντίθετα, άλλα δύο έχουν να δώσουν, όχι ο Σάμα, οι Μπαξινοί, ο Σάμα έχουν να δώσουν. Πίεση, μια αρχική ομάδα, η Οσάμα. Το που περνάει πολύ ωραία, αλλά θα κλέψουμε, η Οσάμα. Δεν πατάει καλά, υπάρχει φάουλ. Οπότε θα πάνε πάλι σε βολές. Το
χρόνο. Για τη λήξη 45-58. Παίρνει φάουλ η Σάμα Λαϊνά. Δεν είναι πολλές ευκαιρίες που θα έχουμε να μειώσουμε πλέον το μείον 13 είναι. Και δείχνει απάνταστα στο Μακαλπί. Για τα καταφέρει ο σκοράριος Σταυρίδης. Μας θα κλέψει ο Φιλιανίδης. Πάει μέχρι μέσα, σταματημένο, goal foul. 50-58. Έχουμε ντέρμπι από το πουθενά, είπαμε και νωρίτερα, η Σάμα δεν θα τα παρατήσουμε. Είναι μια πολύ νεανική ομάδα. Και κάνει το σκορ ο Φιλιανίδης 51-58. Μάλλον έχουν να δώσει και φάουλ οι SKC Bucks. Με το πούπο εδώ πέρα θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Τα σούλα πήγανε σε ασφαλή διακίνηση. Τρεις ομιλό δεν υπάρχει φάουλ σε καθαρά με το σώμα. Έχουν να δώσουν ακόμα ένα. Νέα 14 για τους Bucks, οι οποίοι εδώ θα κάνουν διακήρυξη. Ξέφυγαν με 15 πόντους, αλλά εδώ τώρα νικάνε με 7 πάλι. Είναι ένα μακλάι και ασφαλεία. Τα σιούλα θα περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι και με τον ειδικό του τρόπο θα περάσει 51-59. Ήρθε αυτό το καλάθι να κλείνει πολλά. Λιανίδης πραγματικά σαν θηρίο μέσα, εδώ θα κόψει ο Γιώργος Μπούλος, υπάρχει και κούραση. Βρίσκω Μπούλου. Υπάρχει μια διακοπή, ένας παίκτης στον Bucks πιάνει το αυτί του. Είδουμε να μην έχει κάτι. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, οπότε δεν φαίνεται να έχει κάτι. Διακοπή προληπτικά το μάτς, 1-11. Δέχεται και τα high-five των αντιπάλων. Άλλωστε στον Bucks είναι αυτό που ενώνει και εκφορείται. Οι ομάδες είναι αντίπαλοι για 40 λεπτά από εκεί και πέρα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μόνο θετική ενέργεια. Και ότι διαφορά υπάρχει μόνο στο παρκέ εκεί μένει. Τώρα αν ξεφύγουν τα όρια, για αυτό λόγο αυτό υπάρχουν διαιτητές. Να επιβάλλουν τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από αρχαία του έτου χρόνου. Εδώ ο Φιλιανίδης δίνει φάουλ. Είναι πραγματικά σταμάτητες όρις όρις, αλλά δεν φτάνει όρις όρις. Έχει δύο βολές τελευταίο λεπτό. Την ολοκλήρωση του αγώνα, οι Οσάμα παλεύουν με νύχια και με δόντια για να κατεβάσουν τη διαφορά, αλλά μεγάλη διαφορά που είχαν πάρει οι Bucks αποδεικνύεται σημαντικότατη στην εξέλιξη του αγώνα για την εξασφάλιση της νίκης. Έστωχος και στρέτερο, όχι τελικά θα βγει η μπάλα, ξεγέλασε και εμένα η πορεία της. Πραγματικά με τρομερά αποθέματα, μάλλον οι Οσάμα. Οι Bucks προσπαθούν με σωστή διαχείριση να κάνουν τον προβάδισμα. Συνέχεια ο Τασκούρας εδώ θα σώσει μια χαμένη παλιά. Δύο τριών πόντων από τον Χρήστο Γλου, τραβηγμένο. Υπάρχει εδώ και εδώ τώρα αταλυπτώσει. Διαπέκτη τον Οσάμα, πιάνει το γόνατό του. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Μικρή διακοπή σε λίγο και πάλι μαζί. Περιμένουμε να ξεκινήσει το μάτς. Θα δοθεί λίγο σπάγο στον παίκτη που τραυματίστηκε. Περιμένουμε να έχει κάτι.
πολλές. Ακόμα 38,4 δεύτερα. Άμα θέλουν να μειώσουν, είναι άστο και όμως θα μπούμε στα πάρει το rebound. Ξανά για τους Bucks, 25,5. Οι Bucks φαινομενικά θα πάρουν τη νίκη. Έξι κόμμα αυτό. Θα πάμε σε βολές για τους Οσάμα. Τα 3-60. Να μην τι άλλο, ή ο Σάμα το πάλωσα μέχρι τέλους. Τώρα στα 7 δεύτερα. 54-60. Που θα πετάξει την μπάλα. Πάει για να μπάζει δεύτερα, αλλά τελειώνει το παιχνίδι 54-60. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για την Master League. Καλό βράδυ σε όλους.